ελπίζα, Φωστηρία μου, ότι είναι δεδομένη η απάντηση και ότι πρόκειται σίγουρα για σύμμαχο. Υπάρχει περίπτωση να είναι και εχθρός, δηλαδή. Υπάρχει περίπτωση να είναι και εχθρός όταν το φαγητό γίνεται ένα κομμάτι, όχι απλά της καθημερινότητας, ότι μαζευόμαστε όλοι σε ένα τραπέζι, αλλά γίνεται το μοναδικό μέσο επικοινωνίας των ανθρώπων, το φαγητό. Οπότε όταν επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά εκεί, μετά αρχίζουμε και πάμε σε άλλα μονοπάτια. Τώρα που το λες μια λίγο αμέπιασε. Δηλαδή, προτιμούσα να τα λέμε πάνω από ένα πιάτο, τι να σου πω τώρα. Ωραίο. Ένα ραβιόλι τώρα μου ήρθε με λίγη σάλτσα λευκή. Δηλαδή, σου δημιουργεί τη διάθεση. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Απλά αυτό που ουσιαστικά θα διαπραγματευτούμε και θα μιλήσουμε εκεί είναι τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με το κατά πόσο τρώμε, γιατί απλά το στομάχι μας δίνει κάποιες εντολές, τα σήματα. Και πεινάμε και χρειάζεται να φάμε. Ή αν τρώμε για να καλύψουμε άλλα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τα συναισθήματά μας. Μάλιστα. Οπότε είναι ένας καλός δείκτης στη σιλουέτα μας. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κακή χρήση του φαγητού, δεν είναι χρήση ώρα, σε πάση περιπτώσει, να έχουμε κακή σχέση, αλλά η σιλουέτα μας να μην παραπέμπει σε κάτι τέτοιο και να είναι φυσιολογική. Δηλαδή, να δεις έναν άνθρωπο που έχει φυσιολογικό βάρος, αλλά κάτι να τρέχει και με την διατροφή του. Και πώς αυτά. Πώς τα αλληλεξαρτάς. Ναι, αυτό που λες, Χριστίνα, έχει να κάνει συνήθως με αυτούς που λέμε τους βουλημικούς ανθρώπους. Γιατί εκείνοι έχουν το φυσιολογικό βάρος, κάποιοι έχουν το φυσιολογικό βάρος, γιατί ενώ θα φάνε πολύ, έχουν κάποιες μεθόδους για να το αντισταθμίζουν. Δηλαδή, ή θα κάνουν χρήση καθαρτικών, διουρητικών, ή μετά θα γίνεται πάρα πολύ έντονη γυμναστική άσκηση. Δεν είπαμε πια να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Που όμως υπάρχουν και αυτά. Πόσο συχνά απαντώνται αυτά? Αυτά συνήθως εμφανίζονται στις γυναίκες, θεωρητικά παλαιότερα, αλλά τώρα όμως εμφανίζονται και στους άνδρες επιπλέον. Αλήθεια. Τα κομμάτια που έχουν να κάνουν με τις διατροφικές διαταραχές. Ίσα-ίσα δηλαδή 50-50 ή ξέρω εγώ πάλι. Καλά, σίγουρα θα διατηρούμε ένα ελαφρύ προβάδισμα γυναίκες, γιατί είμαστε λίγο πιο ματαιόδοξες, λίγο πιο. Όλα αυτά που έχει το γυναικείο φύλλο, λίγο πιο. Εν πάση περιπτώσει, πλακωμένες από όλα τα βάρη, γιατί δεν είναι μόνο η ματαιοδοξία, είναι και άλλα ζητήματα που άπτονται της ψυχολογίας. Δεν τραβάμε και λίγα, η αλήθεια είναι, στην καθημερινότητά μας με τους πολλαπλούς ρόλους. Ισχύει αυτό που λες και απλώς σίγουρα ένα μεγαλύτερο μέρος αφορά τις γυναίκες από ό,τι τους άνδρες, αλλά αφορά και τους άνδρες πλέον. Α, μάλιστα. Δεν είναι θετικό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι συμβαίνει. Ναι. Ναι, γιατί. Επειδή όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη διατροφή και ειδικά με τις διαταραχές της διατροφής, ανθρώπους που έχουν είτε βουλημία, είτε ανορεξία, είτε υπερφαγικά επεισόδια, όλα αυτά έχουν να κάνουν πάρα πολύ με την εικόνα του σώματος και με το βάρος. Δηλαδή, πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας την εικόνα του σώματός του και φυσικά μετά και με την εικόνα. Και αυτό παραπέμπει μετά και έχει κομμάτια αυτοεκτίμησης. Συνήθως πότε παίρνουμε χαμπάρι ότι κάτι τρέχει? Τώρα, στο κάτι τρέχει είναι κάποια κομμάτια που έχουν να κάνουν με τελετουργίες, δηλαδή ορισμένοι τελετουργίες με την έννοια πια, ότι μπορεί τα άτομα αυτά που μπορεί να έχουν είτε βουλημία, να ανήκουν στην κατηγορία των βουλημικών, είτε στην κατηγορία των ανορεκτικών, που βέβαια στην ανορεξία είναι τα πράγματα πιο έντονα, γιατί κανείς βλέπει ότι το άτομο ξαφνικά χάνει πάρα πολύ έντονα κιλά. Είναι φανερότατα πια, είναι εμφανέστατα, δεν μπορείς να τα κρύψεις. Εκεί δεν κρύβεται. Τα αποτελέσματα, βέβαια. Αλλά στους βουλημικούς είναι το θέμα ότι πολλές φορές προσπαθούν να αποφύγουν να φάνε μπροστά στους άλλους. Ή μπορεί κανείς να τους δει σε ένα τραπέζι, να έχουν ένα πιάτο φαγητό, αλλά τι να κάνουν, να κόβουν πάρα πολύ σε απειροελάχιστα κομματάκια το φαγητό. Αυτό που κάνεις όταν βαριέσαι μετά το τέλος του τραπεζιού που κάθεσαι εκεί και αρχίζεις και παίζεις με το φαΐ σου, κάποιος το κάνει επειδή έτσι τρώει, Ναι, ή αυτό, ή μετά να παίρνουν κάποιες ποσότητες φαγητού, να τις κρύβουν για να μην τις δουν. Και θορυβηθούν επειδή είναι τόσο μεγάλες ποσότητες. Ακριβώς. Τις τρώνε και μετά. Ναι, τις τρώνε και μετά κατευθύνονται στο να βγάλουν την τροφή μέσω του εμετού. Πρόκληση εμετού. Μάλιστα. Ναι. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον το σεμινάριο το Σάββατο το απόγευμα. Στις 7.30 στη Χάν Καλαμαριά. Είναι στις 6.30. 6.30, 7.30 είπα. 6.30, συγγνώμη. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Ευχαριστώ και εγώ.